μας τον παράγοντα της προοδευτικής, τον κύριο Γιώργο Μαλαδάκη. Κύριε Μαλαδάκη, συγχαρητήρια. Ήταν τόσο εύκολο όσο έδειξα απ' έξω? Όχι, εύκολο δεν είναι. Το ποδόσφαιρο λήγει στο 90 σύν τις καθυστερήσεις. Ο Αναξιακός πίεσε πολύ στο τέλος να ισοφαρίσει. Ήμασταν καλύτεροι στο παιχνίδι, αλλά εύκολο δεν ήταν και ο Παναξιακός έχει δείξει τη δύναμή του με την Ηλίουπολη εδώ μέσα. Ήταν δύσκολη η νίκη. Πού θα θέλετε να ανεφέρωστε? Εμείς πάντα στην προθετική λέμε στον κόσμο μας. Στον κόσμο μας σήμερα μας στεναχώρησε, αλλά δεν πειράζει. Δεν μπορούμε, στον κόσμο μας στεναχώρησε. Κάντε μου ένα σχόλιο γι' αυτό. Γιατί σε στεναχώρησε? Για κάποιες φασαρίες που γίνανε στην Εξέδρα χωρίς λόγο. Είναι χαρακτηριστικός όμως ο κόσμος της προοδευτικής και ότι είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Εκπροσωπείτε ένα πολύ ιστορικό σωματείο, θα μου επιτρέψετε. Όσοι φοράνε τη φανέλα με το Φίνικα, πρέπει να ξέρουν που έχουν έρθει και που πατάνε. Θα πω ο στόχος ότι δεν πρέπει να είναι η παραμονή, αλλά είναι η παραμονή τελικά. Εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Ναι. Αν θα έρθει κάτι, καλώς να έρθει. Ο κόσμος της προοδευτικής, όπως είπατε και εσείς, είναι η δύναμή του. Γι' αυτό και οι ποδοσφαιριστές και η διοίκηση το αφαιρούν πάντα στον κόσμο την οποιαδήποτε νίκη. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει προοδευτική. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για την ομάδα του Παναξιακού και την φιλοξενία στην Άξο. Η φιλοξενία του Παναξιακού ήταν άριστη. Παρότι έπαιζε τη ζωή της. Καθοριστικό παιχνίδι και μας φιλοξενήσανε άριστα, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και εμείς ελπίζουμε όποτε έρθει ο Παναξιακός στον Κορυδαλό να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε όπως μας φιλοξενήσαν και αυτοί. Κάντε μου και ένα σχόλιο για το μίνι αυτό πρωτάθλημα που περιέργως ζούμε στην Ελλάδα. Είναι όλα λάθος. Δεν μπορούμε να προλάβει κάποιος να διεκδικήσει ή να σωθεί. Ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Παναξιακός θα έχει άλλες ελπίδες αν υπήρχε και δεύτερος γύρος και εμείς άλλες ελπίδες αν υπήρχε και δεύτερος γύρος. Θα ήταν διαφορετικό το πρωτάθλημα. Δυστυχώς παίζουμε ένα σαν τουρνουά. Και όποιος σωθεί, σωθεί και όποιος ανεβεί, ανεβεί. Αυτή η διαδικασία των συνεχόμενων αγώνων δεν επιβαρύνει αλήθεια και το προϋπολογισμό σας? Συνεχείς τραυματισμοί, ταξίδια κλπ. Το περισσότερο επιβαρύνει τους ποδοσφαιριστές με τραυματισμούς γιατί έχουν καθίσει 6 μήνες. Είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν. Πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο ρόστερ για να μπορείς να ανταποκριθείς στα παιχνίδια τα συνεχόμενα. Το οικονομικό, η κάθε διοίκηση προσπαθεί με τον δικό της τρόπο να τα βγάλει πέρα. Μάλιστα, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Έχουμε καλή επιστροφή και ευόδοση των στόχων και η προοδευτική όσο ψηλότερα γίνεται. Θέλω μια ευχή για τον πληθυσμό του νησιού που μας παρακολουθεί για την ομάδα που όπως είδατε σήμερα του Παναξιακού. Κοιτάξτε να δω. Ελπίζω για το νησί να έρθει ο τουρισμός. Είδα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Περπατήσαμε με κλειστά μαγαζιά. Η οικονομία δεν προχωράει. Πρέπει να προχωρήσει. Για να μπορεί να προχωρήσει και η ομάδα του Παναξιακού. Όλα είναι αλληλένδετα σε μια κοινωνία. Άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και ελπίζω η Νάξος φέτος να βουλιάξει από τον τουρισμό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιστροφή.